Εσώψυχα. Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου. Θέκλα μου, είναι 14 χρόνια περίπου που έχεις πάρει διαζύγιο. Ναι. Καλά, και από τότε δεν επιχείρησες να ξαναπαντρευτείς. Είμαι ελεύθερη. Ναι, το ξέρω αυτό. Εξήγησέ μου το λίγο, πώς δηλαδή, έτσι απλά προέκυψε. Το να χωρίσω. Όχι το να χωρίσεις καλέ, το να μην ξαναπαντρευτείς. Αλλάξαμε ρόλους, Βασό. Εγώ είμαι ψυχολόγος τώρα. Ναι, υπάρχουν λόγοι. Ναι, ξέρεις, αρέσκει μου πάρα πολλά η ζωή της χωρισμένης στην Κύπρο. Πάρα πολλά, είναι τέλεια ζωή να είσαι χωρισμένη στην Κύπρο, ειδικά με παιδιά. Και επειδή μου αρέσκει τόσο πολλά, ήθελα να το χάσω το τέλειο μου έχω. Δηλαδή, τι αλλάζει μετά από ένα διαζύγιο? Τα πάντα όλα. Αλλάζεις κατηγορία ανθρώπου. Φοράς δηλαδή ετικέτα. Ταπέλα που δαμε έτσι κάτι που έχω μεγάλο μέτωπο, μεγάλη ταπέλα που λέει «Χωρισμένη με παιδιά». Άλλη κατηγορία πολίτη. Έχασε που είναι αξία της. Να μου λέω για το αυτοκίνητο να με τζιλίσει, που να το βγάλεις από το showroom. Ξέρω, αγοράζεις το 10.000 ευρώ, άντε και τζίλισε, πέφτει 2.000 ευρώ κάτω. Η γυναίκα μα χωρίς η κόρη μου, χάνει να μην σου πω 80% που είναι αξία της σε αυτήν. Καλά δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Για τις γυναίκες. Βέβαια. Πάρα πολλά. Και για τους άντρες ισχύει βέβαια, εντάξει, να μην είμαστε το ανάλογο του μισογύνη, να μην λέω ότι μισούμε τους άντρες, επειδή είμαι γυναίκα, εγώ να μιλήσω για τις γυναίκες. Ναι. Είναι υποτιμητικό και ρατσιστικό. Είναι ρατσισμός, είναι η κοινωνική προκατάληψη. Ότι μια γυναίκα χωρισμένη πλέον δεν είναι τόσο αξιόλογο πρόσωπο όσο θα ήταν εάν παρέμενε παντρεμένη. Έστω και στο γάμο της αντιστοιχισμένη. Μήπως η παλαιότερη γενιά, να μην έρθω στη νέα γενιά που σκέφτεται με διαφορετικό μάτι κάποια πράγματα, αλλά μήπως η παλαιότερη γενιά σκέφτεται ότι η γυναίκα έχει μειωμένη αξία, και φέρνω σαν παράδειγμα μια Κυπρία μάνα. Αν έρθει, ας πούμε, ο γιος της πίξες, έχω αποφασίσει να παντρευτώ κάποιαν που έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο, είναι χωρισμένη. Ωπα, γιέ μου, θα του πει. Πού πας και τι κάνεις? Ξέρεις τι έγινε προχθές, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς το προφίλ μου στο Facebook. Από ό,τι κατάλαβα, είσαι πολύ διαδικτύα και εσύ, επειδή ακριβώς έχει ζωή. Επειδή έχει οικογενειακή ζωή, δεν είσαι τόσο διαδικτυακή όσο είμαστε εμείς. Είχα μοιράσει έναν άρθρο, το οποίο το είχα βρει στο προφίλ μιας φίλης και το οποίο μιλούσε. Κάτσε να το βρω, βρε. Εδώ το έχω. Στο οποίο έλεγε για μία γυναίκα, η οποία ήταν γιαγιά, μητέρα, και λέει ο τίτλος ήταν. Πούντο, να, εδώ είναι. Ο γιος μου παντρεύεται μητέρα δύο παιδιών και είμαι περήφανη γι' αυτό. Σπάνια δήλωση. Τώρα, αυτή είναι Κύπρια? Όχι. Το είπε. Ελλαδίτισσα. Και έγραψα από πάνω από την κεφαλίδα, έτσι θα σκεφτόμαστε όταν εξελιχτούμε κοινωνικά και πνευματικά. Έτσι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στα σχόλια μου γράφει ένας άνδρας. Το πρώτο σχόλιο το οποίο ήρθε στα 10 λεπτά μετά που το ανέρτησα, ένας άνδρας φίλος στο Facebook: άτε τυχερή μάνα του γαμπρού, εκεί που τέζες έναν τώρα θα τέζεις τέσσερις. Και το απαντάω και εγώ πλακίτσα, δηλαδή κάνεις πλάκα? Πραγματικότητα, μου λέει. Του λέω, στο άρθρο γράφει πως τους ταΐζει. Στο άρθρο η γυναίκα αυτή έγραφε ότι είχε δύο παιδιά. Το ένα της το παιδί σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα και το άλλο της το παιδί είχε μια σχέση, δεν πήγαινε καλά η σχέση του, χώρισε, ήταν μόνος του και μετά γνώρισε μια κοπελίτσα η οποία ήταν χωρισμένη με δύο παιδάκια, την αγάπησε, και ότι η μάνα ήταν, σκεφτόταν μόνο τη χαρά του παιδιού της, και μάλιστα λέει ο γιος της ήταν παντρεμένος ο γιος της και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά με τη γυναίκα του, και η γυναίκα του τον εγκατέλειψε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Και μετά γνώρισε αυτήν την κοπέλα που είχε ήδη παιδιά. Άρα εδώ υπάρχει και η διευκόλυνση για το ότι
είναι φυσιολογικό να ήταν πιο δεχτική στο να πάρει μια κοπέλα με παιδιά, επειδή όσο δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Άρα, ίσως και στο άρθρο, όντως η εξέλιξη της κοινωνίας να ήταν υπό όρους σε εκείνη την περίπτωση. Ναι. Και λέω στο άρθρο, γράφει πως τους ταΐζει, το ρωτάω. Και δεν μου απαντάει. Του λέω, εσάς σας ταΐζει η μητέρα σας ή η πεθερά σας? Γιατί ήταν εδώ μαντρεμένος ο κύριος από το προφίλ. Μου λέει, εμείς εργαζόμαστε όλοι, προβλέψαμε και έχουμε. Και επίσης απλώνουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που φτάνει, σε αντίθεση με το μέσο Νεοκύπριο που νόμιζε ότι όλα είναι προσιτά. Στην πραγματικότητα όμως έτσι γίνεται. Άρα οι γονείς ταΐζουν. Και εγώ του απάντησα, είναι αλήθεια πως η οικονομική κρίση κρατάει τους ανθρώπους μακριά από την αγάπη, η οποία αγάπη είναι συνυφασμένη με την ευθύνη, την πνευματική πάντα και κάποιες φορές όντως και την οικονομική. Όταν αγαπά ένας άνθρωπος, μοιράζεται τα υπάρχοντα του με αυτούς που αγαπά. Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις στις οποίες αυτή η θλιβερή κοινωνική προκατάληψη, πως άμα αγαπήσεις μια γυναίκα που έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο, θα υπομισθείς τα έξοδα των παιδιών της, να αποτρέπει τα ανεύθυνα αγοράκια, γιατί οι άντρες δεν τους λες, από το να πλησιάσουν ακόμη και τις γυναίκες που είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Δηλαδή, στην δική μας κοινωνία, που όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, οι περισσότερες γυναίκες είμαστε οικονομικά ανεξάρτητες και δεν έχουν ανάγκη κάποιον να μας ταΐσει και να μας στηρίξει οικονομικά ώστε να είμαστε μαζί του. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι θα υπομισθεί τα έξοδα των παιδιών μας κάποιος, εάν πλησιάσει μια γυναίκα που έχει παιδιά. Ξέρεις όμως, δεν καταλαβαίνω το γιατί μειώνεται η αξία μιας γυναίκας αν είχε, ας πούμε, αλφα αποτυχία στην προσωπική της ζωή. Γιατί δεν λες αποτυχία? Ένα γιατί διαζύγιο θεωρείται μια αποτυχία στη ζωή μιας γυναίκας, έτσι, έτσι ή στη ζωή ενός άντρα. Μα έτσι ξεκινούν όλα, Βάσο. Αν θεωρείς ένα διαζύγιο αποτυχία, τότε θεωρείς και το προϊόν του διαζυγίου, τον άνθρωπο που έχει διαζευχθεί, που έχει πάρει διαζύγιο, αποτυχημένο. Ένα διαζύγιο δεν είναι αποτυχία. Ένα διαζύγιο είναι μια καλή λύση, είναι μια επιτυχία για να μετατρέψεις μια κατάσταση που δεν ήταν καλή. Ο γάμος ήταν αποτυχία, όχι το διαζύγιο. Το διαζύγιο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια καλή λύση, ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από γάμους τους οποίους δεν περνάνε καλά. Δηλαδή σκέψου πόσο υποκριτική είναι η κυπριακή κοινωνία. Σου λέει, σε θέλω να είσαι εκεί μαντρισμένος. Δεν θεωρώ ότι ο γάμος είναι μαντρί. Εγώ θεωρώ ότι ο γάμος είναι λιμάνι και καταφύγιο για τους ανθρώπους που δεν αντέχουν την ερημιά της σύγχρονης κοινωνίας. Όμως, κάποιοι γάμοι... Εγώ θα έλεγα ο γάμος είναι ευλογία, αλλά... Είναι ευλογία και είναι και μυστήριο της εκκλησίας μας ο γάμος, όντως. Όμως, κάποιοι γάμοι σήμερα είναι νεκροί. Κάποιοι γάμοι είναι γάμοι συμφέροντος, είτε από τον έναν είτε και από τους δύο. Κάποιοι γάμοι πλέον έχουν εκπέσει. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία είναι παντρεμένα και έχουν παιδιά και έχουν ξεχωριστή ζωή ο καθένας. Είναι λεγόμενοι ανοιχτοί γάμοι. Υπάρχουν γάμοι οι οποίοι είναι εκτρώματα. Εκτρώματα αγάπης, εκτρώματα κοινωνικής σύνδεσης, εκτρώματα του θεσμού του γάμου. Και έρχεται η κοινωνία και σου λέει, σε θέλω να είσαι εκεί, σε εκείνη την αρρωστημένη κατάσταση. Μιλούμε για τους γάμους που έχουν πρόβλημα, όχι τους υγιείς. Mm-hmm. Να μείνεις εκεί, να βασανίζεσαι, να έχεις έναν άνδρα ή μια γυναίκα που να μην σε αγαπά, να μην σε σέβεται, να μην σε εκτιμά. Να μοιράζεσαι τη ζωή σου με ένα ξένο προς έναν άνθρωπο που κάποιες φορές μπορεί ή πολλές φορές μπορεί να είναι και κακοποιητικός. Να μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε έναν κλίμα που τους διδάσκεις ότι αυτή η σαπίλα είναι η αγάπη, αυτή είναι η ζωή, έτσι είναι η ανθρωπιά. Και να είσαι εκεί και επειδή είσαι εκεί και φοράς τη βέρα σου και πας στις κοινωνικές εκδηλώσεις, τους γάμους, όλοι μαζί και είσαστε μια χαρούμενη οικογένεια, είσαι οκ. Okay. Και σαν να σου λέει η κοινωνία, εμέσως πλην σαφώς, ότι καλύτερα κάνε μια εξουσιαστική σχέση, μια περιπέτεια. Κάνε κάτι να περνάς, ρε παιδί μου, αλλά μείνε εκεί και κράτα τη βιτρίνα. Και μην χωρίσεις για να ενώ σε ταπελώσουν. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να εξηγιάνουν τη ζωή τους, να εξηγιάνουν τις σχέσεις τους, τολμούν να δώσουν στα παιδιά τους υγιείς εικόνες αγάπης και ανθρωπιάς, να δακτυλοδείχνονται ως ανήθικοι και ως αποτυχημένοι. Ξέρεις, Βάσο, όταν εγώ χώρισα το 2001, είχα παντρευτεί πολύ μικρή, ήμουνα φοιτήτρια, παντρεύτηκα το 1996, όταν ήμουν 21 ετών, με έναν άνθρωπο με τον οποίο τότε νομίζαμε και οι δύο ότι είχαμε αιώνια αγάπη και ότι ταιριάζαμε και οι γονείς μας και οι οικογένειες μας βοήθησαν με τα μυαλά που κουβαλούσαν οι άνθρωποι και τα μυαλά που κουβαλούσαμε εμείς τότε, δεν τους κατηγορώ πλέον. Mm-hmm. Όταν ήμουν θυμωμένη στην αρχή τους κατηγορούσα, πλέον δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε τους γονείς μου, ούτε τους γονείς του, ούτε τον ίδιο, ούτε καν τον εαυτό μου δεν κατηγορώ πλέον. Ενώ μπήκαμε σε εκείνη την κατάσταση,
Το 2001 χωρίσαμε, όμως ήδη από το 1999 τουλάχιστον, μου ήμουν έγκυος στην κόρη μου, είχαμε σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα, τα βασικότερα εκ των οποίων ήταν ότι και οι δύο ήμασταν πολύ δυστυχείς. Κοιτάζω μερικές φορές οικογενειακά βίντεο, φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο και βλέπεις και στο βλέμμα του πρώην άντρα μου, του πατέρα των παιδιών μου και στο δικό μου μια μαυρίλα, μια κενότητα, μια δυστυχία. Δεν ήμασταν καλά μαζί. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θέλω να πιστεύω και εγώ και προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος, αλλά μαζί δεν ήμασταν καλά, δεν ταιριάζαμε. Ήταν ξένος, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικές συνθήκες, ναι, κτλ. Είναι μέχρι αυτό που λέμε χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων. Και όριμη ηλικία στην οποία αποφασίζεις να κάνεις εκείνη τη σχέση και ουσιαστική έλξη. Χημεία, αυτό που λες, έλξη ουσιαστική, ότι με αυτόν τον άνθρωπο έχεις πολλά κοινά και τραβάσει το γέμα σου. Δηλαδή η χημεία έχει να κάνει και με τις φερορμόνες μας και με τη μυρωδιά του σώματος μας για με ποιους ανθρώπους ταιριάζουμε ερωτικά καλύτερα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από τον έρωτα πάμε στην αγάπη, από το σεξ πάμε στην αγάπη. Δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση η σεξουαλική ερωτική έλξη. Στην προσπάθεια μας να τα βρούμε, είχαμε πάει σε συναδελφούς. Εγώ πήγαινα σε άλλο ψυχολόγο, αυτό σε άλλον, και σαν ζευγάρι πήγαμε μαζί σε ένα συναδελφό. Και μια από τις μεγαλύτερες έγνοιες που είχα ήταν τα παιδιά. Δεν ήθελα με τίποτε τα παιδιά μου να είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Δεν ήταν καθόλου μέσα στο σχέδιο, μέσα στο πλάνο που είχα στο μυαλό μου για το πώς θα ήταν τα παιδιά μου. Και παρεμπιπτόντως, ευτυχώς που το πλάνο που είχα στο μυαλό μου για το πώς θα ήταν τα παιδιά μου τότε δεν βγήκε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα τα παιδιά μου όπως εξελίχθηκαν τώρα παρά πώς φανταζόμουν τότε πώς θα εξελίσσονταν στην ηλικία μου βρίσκονται τώρα. Και είχα μεγάλο προβληματισμό, αν είναι καλό για τα παιδιά να χωρίσουμε ή όχι. Ξέρεις, Βάσο, πόση ανακούφιση νιώθω, τώρα ο γιος μου είναι 18 και η κόρη μου είναι 16 σχεδόν. Όταν σε ανύποπτο χρόνο, σε άκυρο χρόνο, μου έχουν πει και οι δύο, ευτυχώς που χώρισες. Και μου το έχουν πει σε περιπτώσεις τις οποίες, για παράδειγμα, η μικρή, θυμάμαι μια φορά, είχε πάει στο σπίτι μιας φίλης και είδε μια σκηνή και μου λέει: ευτυχώς, μαμά, που δεν τα έχουμε εμείς τα πράγματα σπίτι μας. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν καυγάδες, ή που δεν υπάρχει υποτίμηση, ή που δεν υπάρχουν άσχημες λέξεις, ή που δεν υπάρχει ψυχρότητα, παγωμάρα, που νιώθουμε ελεύθεροι στο σπίτι. Για τα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί στα παιδιά είναι ο αντίκτυπος ενός διαζυγίου. Σε έναν αρρωστημένο περιβάλλον και τα προσλαμβάνουν όλα αυτά. Δεν τους φτάνουν τα δικά τους, δεν τους φτάνουν τα γονίδια που κουβαλούν από εμάς, τα έχουν και αυτά. Εγώ για ένα πράγμα για το οποίο νιώθω στενοχώρια και νιώθω και υπεύθυνη απέναντι στα παιδιά μου, είναι για το ότι δεν κατάφερα ή δεν ζω σε μια κοινωνία που το υποβοηθά μέσα σε 14 χρόνια μετά που χώρισα να μπορέσω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου και να τους δώσω ένα νέο πλαίσιο, μια νέα σχέση δική μου, αγάπης, σεβασμού, ευθύνης, που να την έχουν σαν πρότυπο για το πώς είναι η αγάπη. Πόσο εύκολο... Εγώ μόνο γι' αυτό νιώθω, ναι, κάπως απέναντι στα παιδιά, όχι για το ότι χώρισα. Πόσο εύκολο είναι, Θέκλα, για μια γυναίκα να ξαναβρει την αγάπη έτσι όπως την φαντάζεται τουλάχιστον, όταν είναι διαζευμένη και έχει και παιδιά? Στην Κύπρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει προκατάληψη, υπάρχει ρατσισμός. Είπες πριν, κάθε μάνα θα πει τώρα ο γιος μου, ο λεβέντης μου, τέλειος, γιατί όλες τους γιούδες μας τους θεωρούμε τέλειους. Και εγώ το δικό μου και εσύ τους δικούς σου. Που είναι και τέλειοι οι γη σου. Ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά της Βάσος είναι αξιαγάπητα. Και η κόρη σου φυσικά. Που λες, θεωρεί ότι κάθε μάνα θεωρεί ότι ο γιος της είναι υπέροχος. Και αυτό το τέλειο παιδί να πάει να πάρει αυτήν την προβληματική, αυτήν την αποτυχημένη, τη λέξη μου πες πριν, ο γιος μου μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. He can do much more. Μπορεί κοινωνικά να είναι πολύ πιο αποδεκτός. Δηλαδή αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο πολλές γυναίκες διαζευμένες δεν καταφέρνουν να βρουν την ευτυχία, την ερωτική, να βρουν την αγάπη, να βρουν τη συντροφικότητα, γιατί η κοινωνία έρχεται και βάζει εμπόδια. Και μετά μια διαζευμένη γυναίκα, η γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει προτάσεις από παντρεμένους άντρες για να συνδεθεί ερωτικά μαζί τους, που πλέον είναι... Ξεφτιλίζει. Στην ηθική της κάθε κοπέλας, το πώς θα το διαχειριστεί. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ το γάμο και γι' αυτό χώρισα. Σοβαρά. Σέβομαι πάρα πολύ το γάμο ως θεσμό. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που σέβεται το γάμο θα σεβαστεί και το γάμο του άλλου. Δεν θα σεβαστεί μόνο το δικό του.
Εντάξει. Ή θα δεχθεί προτάσεις μια διαζευμένη γυναίκα με παιδιά από νεαρότερους άνδρες οι οποίοι θέλουν να είναι μόνο φίλοι με προνόμια, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή. Και σπάνια θα συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι στην ίδια κατάσταση μαζί της ή στην ίδια ηλικία, στην ίδια κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και να μην τον ενοχλεί, να μην το θεωρεί μειονέκτημα το ότι αυτή η γυναίκα σε προηγούμενη φάση της ζωής της παντρεύτηκε, δεν πήγε καλό γάμος, της χώρισε και έχει δύο παιδιά, τρία παιδιά, πέντε παιδιά, ένα παιδί. Ναι, μπορεί να μην ενοχλεί εκείνον, αλλά όπως είπαμε να ενοχλεί τη μητέρα. Ή τον πατέρα, ή τους φίλους, ή δεν ξέρω ναι. Τι. Τον κοινωνικό περίγυρο. Η κυπριακή κοινωνία οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά διαζυγίων, ότι μεγάλο μέρος των γονέων είναι μονογονείς, ότι ένας στους δύο γάμους καταλήγει στο διαζύγιο και να συνειδητοποιήσει η κυπριακή κοινωνία ότι είναι δείγμα κοινωνικής καθυστέρησης. Είναι δείγμα, τι να το πω, αρρώστιας. Θα πω τη λέξη αρρώστια, υπάρχει αρρώστια. Είναι ανησυχητικό φαινόμενο, ανησυχητικότατο φαινόμενο. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο ψηλά ποσοστά διαζυγίων και τόσο χαμηλά ποσοστά αναδημιουργημένων οικογενειών. Αναδημιουργημένη οικογένεια σημαίνει όταν ξαναπαντρεύεται κάποιος που έχει παιδιά και γίνεται μια νέα οικογένεια στην οποία έρχονται νέοι γονείς μέσα, νέα παιδιά μέσα, εμπλουτισμένες οικογένειες. Είναι λάθος, πιστεύω, να κατηγοριοποιούν τον άνθρωπο, μια γυναίκα χωρισμένη, να τις φοράνε, όπως είπαμε και πριν, την ταπέλα της χωρισμένης και να μην την αξιολογούν πρώτα σαν άνθρωπο, το ποιόν της, το χαρακτήρα της και μετά να την απορρίπτουν. Κοιτάξτε, βάζω μου, εμένα όταν με ρωτούν αν είμαι χωρισμένη, λέω, είμαι 40 χρονών, έχω υπάρξει 5 χρόνια από τη ζωή μου παντρεμένη, το διαζύγιο μου έχει τόσα πολλά χρόνια που συνέβη και πλέον δεν με προσδιορίζει εκείνη η πεντάχρονη περίοδος της ζωής μου. Mm-hmm. Προτιμώ να προσδιορίζουν οι άλλες 30, άλλα 35 χρόνια της ζωής μου. Όμως το γεγονός ότι εγώ δεν σκέφτομαι ότι είμαι χωρισμένη, δεν βάζω στον εαυτό μου την ταπέλα διαζευγμένη γυναίκα, δεν σημαίνει ότι έτσι συμβαίνει και στους άλλους που με γνωρίζουν. Ένα φαινόμενο το οποίο συναντούσα πάρα πολύ συχνά παλαιότερα ήταν να μου λένε τα ζευγάρια, καλά εσύ πώς γίνεται ενώ χώρισες να μας βοηθήσεις εμάς να σώσουμε το γάμο μας. Για να χωρίσεις σημαίνει ήσουν θειασότης ή είσαι θειασότης του διαζυγίου. Εγώ δεν είμαι θειασότης του διαζυγίου, είμαι θειασότης του θεσμού του γάμου. Τον εκτιμώ και το σέβομαι και γνωρίζω καλούς γάμους. Γνωρίζω ζευγάρια που αγαπιούνται πραγματικά, ανθρώπους που είναι πνευματικοί και σέβονται τις σχέσεις τους, ανθρώπους που είναι θαραλέοι και τολμηροί και δεν συμβιβάζονται με το να παντρευτούν άτομα με τα οποία δεν ταιριάζουν και μένουν ελεύθεροι μέχρι να βρουν έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζουν και να δημιουργήσουν αληθινό γάμο, όχι ψεύτικο. Δεν θα κατηγορήσω τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πρόσκαιρες λύσεις για να νιώσουν καλύτερα. Και εγώ έχω κάνει στο παρελθόν στη ζωή μου και ελπίζω να μην κάνω στο μέλλον, αλλά άνθρωπος είμαι, μπορεί να κάνω. Και εγώ έχω τύχει να συμβιβαστώ. Σε άλλα θέματα, όχι στο θέμα του γάμου. Και πολλές φορές κουράζεται ο άνθρωπος, κουράζεται η ψυχή του, ξαποσταίνει για λίγο. Μπορεί, π.χ., για παράδειγμα, κάποιος να τρώει πολύ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και να βάλει κιλά. Ξέρω, να πάει στο comfort eating. Εκεί αφήνεται. Μετά όμως μετά ξαναβρει τον εαυτό του, να βρει το ρυθμό του και προσέχει τον εαυτό του. Το ίδιο και με τις σχέσεις. Δηλαδή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία δεν στηρίζει τους ανθρώπους που χωρίζουν. Όχι, δεν τους στηρίζει. Δεν τους στηρίζει, όμως θα σου το ξαναπώ όπως το έχω πει πολλές άλλες φορές, ελπίζω πολύ στους νέους. Έχω ελπίδα στους νέους, στα παιδιά μας, στα νέα παιδιά. Τα παιδιά μας είναι και θα γίνουν καλύτερα από μας. Υπάρχει μια ολόκληρη στρατιά παιδιών τώρα, οι οποίοι είναι γύρω στα 20, που οι μισοί από αυτούς προέρχονται από οικογένειες που οι γονείς τους έχουν χωρίσει. Μεγαλύτεροι άνθρωποι στη δικιά μας ηλικία, για τη μέση ηλικία μου, έτυχε να χωρίσουν οι γονείς τους. Που οι γονείς τους χώρισαν τότε που ήταν μεγάλο κοινωνικό στίγμα να χωρίσει κάποιος και ήταν άσχημο και το στερεότυπο ήταν πολύ πιο έντονο. Μπορεί να τους βλέπεις ακόμη να κουβαλούν και ήδη εκείνον το στερεότυπο και να κρίνουν ακόμη και ήδη σήμερα τους ανθρώπους με βάση εκείνο. Τα νεότερα παιδιά όμως νομίζω και ελπίζω και θέλω να πιστεύω πως θα είναι πολύ πιο φιλελεύθερα και αγαπητικά. Να αγαπούν τους ανθρώπους. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο,
Δες τον, αυτό μου είπες εσύ πριν βάζω. Δες τον στα μάτια, μίλα μαζί του. Δες τι καπνό φουμάρει, δες τι άνθρωπος είναι. Γνώρισε εκείνον τον άνθρωπο χωρίς να τον κρίνεις. Προτού το γνωρίσεις από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τώρα, συνέβη και παλιά. Θέλουμε εμείς ήδη οι άλλοι να μας αγαπούν και να μας δέχονται, να μας συγχωρούν για τα λάθη μας. Ή μάλλον να μας συγχωρούν τα λάθη μας, ενώ να μας δίνουν αυτή την ελευθερία του ότι ναι, έκανες λάθη και μετά προχωρείς. Ας το κάνουμε και εμείς ήδη για τους άλλους. Είναι πράξη αγάπης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι της αγάπης αν δεν δείχνουμε αγάπη στον ίδιο μας, τον εαυτό και στους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Πώς μπορείς να είσαι καλός χριστιανός, για παράδειγμα, ηθικός άνθρωπος, και να απορρίπτεις κοινωνικές ομάδες, μεγάλες ή μικρές, δεν έχει σημασία. Άρα, στην απάντηση σου, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στην ερώτηση σου μάλλον. Λοιπόν, νομίζω ότι σου βγάλα εγώ τα εσώψυχα σήμερα, Θέκλα μου. Τι λες, να αλλάξω επάγγελμα, τα καταφέρνω σαν ψυχολόγος? Εσύ καταφέρνεις τα. Όμως, εναντέξεις το, να το κάνεις τόσο το πράγμα κάθε μέρα. Εγώ, άμα θέλεις, ανταλλάσσουμε. Θα το δοκιμάσουμε. Θα μου άρεσε και να είμαι εκφωνήτρια ή παραγωγός εκπομπής στο ραδιόφωνο. Γιατί όχι. Έχεις πάντως έμφυτον ταλέντο να ακούς τους ανθρώπους με ενσυναίσθηση. Μπράβο. Λες. Βέβαια.